Στη μάχη των εκλογών, λίγα 24 ώρα πριν τις νέες κάλπες, βρίσκονται τα στελέχη της Οργάνωσης Διεθνιστών Κομμουνιστών Ελλάδος και στα Γιάννενα, επικοινωνώντας τις θέσεις, τις απόψεις και το πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα. Με σύνθημα «Μπορούμε να νικήσουμε, περνάμε στην αντεπίθεση», επιχειρεί να πείσει τους πολίτες των Ιωαννίνων αλλά και πανελλαδικά, προκειμένου να κερδίσει την ψήφο τους, καθώς υπόσχεται να είναι η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει την επόμενη των εκλογών. Όπως εξήγησε η υποψήφια βουλευτής στον νομό Ιωαννίνων, Νάντια Τζόρτζη, η ΟΚΔΕ κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές αυτόνομα προκειμένου να αποδείξει πως το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας της 21ης Μαΐου θα οδηγήσει εκ νέου σε αβεβαιότητα σε αντίθεση με τον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Η ΟΚΔΕ και σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει αυτόνομα για να μπορέσει να αναδείξει ότι παρά το προηγούμενο αποτέλεσμα, το οποίο βαραίνει σημαντικά πάνω στους εργαζόμενους, νεολαία και φτωχά λαϊκά στρώματα, ο σκοπός αυτού του κατεβάσματός μας σαν οργάνωση είναι να καταγγείλουμε την πολιτική αυτής της κυβέρνησης, η οποία μιλάει για σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα όμως δεν είναι τίποτα άλλο από μια σταθερότητα στη φτώχεια των εργαζομένων και της νεολαίας, στην ακρίβεια, μια σταθερή καταβαράθρωση των δικαιωμάτων μας σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, μια σταθερή έτσι ενίσχυση μόνο των τραπεζών, μόνο μιας μικρής ελίτης η οποία κερδοσκοπεί πάνω στις πλάτες μας διαρκώς και φυσικά έτσι για να μπορέσει να επιβάλλει αυτές τις πολιτικές καθημερινά, μέσα από τα αργυρώνητα, μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα μεγάλα έτσι κανάλια προσπαθεί να εξαπατήσει καθημερινά τον ελληνικό λαό και φυσικά να καταστήλει όποιον αντιστέκεται, καταστρατηγώντας έτσι δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Θα πρέπει ακόμα να αναδείξουμε ότι κανένα άλλο από τα μνημονιακά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ και φυσικά οποιοδήποτε άλλος επίδοξος διαχειριστής αυτής της μνημονιακής πολιτικής δεν πρόκειται να δώσει καμία λύση και όπως αποδείχτηκε έχει απορριφθεί από τις πλατιές μάζες ότι πλέον δεν μετράει σαν ένα μικρότερο κακό. Και από εκεί και στο εξής πρέπει να πούμε ότι κανένα άλλο έτσι, καμιά τεχνοκρατικού τύπου λύση, κανένα άλλο ρεαλιστικό σχέδιο δεν μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η κρίση διαρκώς χειροτερεύει, οι επιθέσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες, ήδη οι δείκτες της οικονομίας είναι καταθλιπτικοί, το οποίο σημαίνει ότι θα καλεστούμε για άλλη μια φορά να περάσουν στις δικές μας πλάτες όλα αυτά τα ακραία αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα τα οποία έχουν από εδώ και στο εξής. Πέρα δηλαδή από τη φτώχεια, την ανεργία, την ακρίβεια, την τεράστια ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, την μειωμένη πρόσβαση σε αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης και σε υγεία, κοινωνική ασφάλιση και εκπαίδευση, πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και φυσικά έτσι μια τεράστια ανασφάλεια για το μέλλον, θα πρέπει από εδώ και στο εξής να προτάξουμε ένα αντικαπιταλιστικό σχέδιο, το οποίο πραγματικά θα προσπαθήσει να ανασυστήσει την οικονομία, πέρα έτσι από λογικές αποπληρωμής του χρέους ή από λογικές των ιδιωτικοποιήσεων, οι οποίες έχουν αποβεί καταστροφικές όλο το προηγούμενο διάστημα για την οικονομία της Ελλάδας και έχει φτωχοποιήσει δραματικά όλη την ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να παλέψουμε για διαγραφή του χρέους, έξοδο από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμεσα τώρα εθνικοποίηση των τομέων κλειδιά της οικονομίας, τράπεζες, λιμάνια, υποδομές, κάτω από εργατικό έλεγχο για να μπορέσουν έτσι να υπάρχει μια πραγματική επενδυτική δραστηριότητα και όχι φυσικά το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου το οποίο υπάρχει σήμερα. Ένα πρόγραμμα προστασίας των λαϊκών κατοικιών, ένα πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας, λιγότερη δουλειά για όλους.